Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στα podcast της Athens Voice με τίτλο «Συναντήσεις» με τον Μάκη Προβατά. Και σήμερα έχω μεγάλη χαρά πραγματικά, διότι είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Τουρισμού, βουλευτής, πριν από λίγες μέρες της Αλφα Αθήνας και ξανά υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθήνας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, κύριε Προβατά, σε ευχαριστώ πολύ. Και αισθάνομαι πολύ ωραίο και ζεστό το περιβάλλον να μιλήσουμε για ό,τι σας ενδιαφέρει. Παραμένει, δεν είναι θέμα με ενδιαφέρει. Με εντυπωσιάζει, επειδή μένω στο κέντρο και πριν από λίγο ερχόμουν, κόσμος όπως περίπου ήταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, τουρίστες εννοώ κόσμος, οι οποίοι περιμένουν να δουν αυτή τη συγκεκριμένη ατραξιόν μαζί με οτιδήποτε άλλες θα δούνε στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή δεν πάβει να είναι εντυπωσιακό το ότι εποχές που δεν το είχαμε συνηθίσει, για πρώτη φορά από πέρυσι νομίζω αρχίζουμε να μας γίνεται λίγο μια πολύ ωραία συνήθεια τουρίστες τόσοι πολλοί τέτοιες εποχές. Ναι, νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Τουρισμού το ότι δεν σταμάτησαν να έρχονται ταξιδιώτες και τουρίστες καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, από το 2022 στο 2023, όχι μόνο στον αέριο στρατιώτη, αλλά και στο Ψηρή, στο Γκάζι, στην Ακρόπολη, στην Πλάκα, στα Ναφιώτικα, στο ΜΕΤ, στο Παγκράτη, στου Αμπελόκηπου, στο κέντρο γενικώ, στα Εξάρχεια. Αυτό είναι ένεση οικονομική και αναπτυξιακή, στήριξη στου μικρού και στου μεσαίου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο, στον εμπορικό κόσμο, στου ανθρώπου τη αγορά, φυσικά στα εκατοντάδε επαγγέλματα τουριστικού κλάδου, στα προϊόντα από την ελληνική γη, τα κρασιά μας, τα ποτά μας, τα τσίπουρά μας, τα τυριά μας, τα φρούτα μας. Είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας που κινείται, όχι πλέον μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό που έχω παρατηρήσει επίσης είναι ότι μου μοιάζει, παρότι υπάρχουν μεγάλα κενά, ότι οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες ανταποκρίνονται πολύ ωραία. Δηλαδή οι ταξιτζίδες βλέπεις ότι έχουν αποκτήσει έναν επαγγελματισμό, οι μαγαζάτορες έναν επαγγελματισμό. Επειδή ήμουν εδώ το Πάσχα και δεν έφυγα, είδα και ήταν ήδη εδώ τουρίστες, είδα ότι και το Σάββατο και την Κυριακή είχαν ένα επαγγελματισμό οι μαγαζάτορες. Για να το πω κανονικά όπως το σκέφτομαι, δεν μου μοιάζε να έχει σχέση με την παλιά λογική της αρπαχτής. Είδαμε τουρίστες μπροστά μας, γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί ότι αυτό θα γίνει, θα ξαναγίνει, δεν είναι η χρονιά που έτυχε. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και ως πολίτη της Ελλάδας και της Αθήνας, έτσι. Εντάξτε, εμάς μας ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί τι ψάχνουμε? Ποιοτικό τουριστικό προϊόν, ποιοτικές υπηρεσίες, εξαιρετική φιλοξενία μαζί με το μοναδική εμπειρία που προσφέρουμε. Και φυσικά αυτή που το βάλαμε 12 μήνες το χρόνο σε αυτή τη βάση, το προμοτάρουμε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 12 μήνες το χρόνο και για το City Break την Αθήνα μας και τη Θεσσαλονίκη και για τους χειμερινούς προορισμούς, φυσικά για την επιμήκυση του Sea Sand and Sun, του καλοκαιρινού μοντέλου. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει χώρος και δουλειά για όλους, παραπάνω κέρδη για όλους, αλλά αυτό που πρέπει να πηγαίνει μαζί με ποιοτική αναβάθμιση, σεβασμό στους ταξιδιώτες και στους τουρίστες, αλλά και στους πολίτες μας, και ποιοτικές υπηρεσίες. Για του λόγου του αληθές, μια που το αναφέρετε, είχαμε 8% αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξιδιώτη το 2022 από αυτούς οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Άρα φαίνεται ήδη αναβάθμιση. Το είναι μεγάλο νούμερο. Δηλαδή, το ακούγοντάς το τώρα, αν σε ακροατήσεις, το 8% δεν του μοιάζει, αλλά είναι τεράστιο νούμερο. Είναι ένα αριθμός. Και σκεφτόμουν το εξής, μια που λέτε αυτό. Υπάρχουν και ακόμη δεν είναι και ακριβώς, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακριβώς, γιατί έτσι είναι η συγκυρία, τους Κινέζους και ίσως και τους Ινδούς. Αυτή την πολύ φερνή νύφη που λέγεται Ινδία. Να θυμίσω ότι πέρσι φέραμε 17,6 δις έσοδο τον τουρισμό, χωρίς την Κίνα, όπως σωστά λέτε, λόγω της πανδημίας, φέτος άνοιξε. Την Αυστραλία, που ήταν και αυτή κλειστή λόγω πανδημίας, και φυσικά τη Ρωσία και την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Οπότε φέτος με 58 direct tees την εβδομάδα από την Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10 direct tees από τον Καναδά, με τα 7,77, αυτό σημαίνει 1.000 Καναδοί την ημέρα στην Αθήνα. 5 πτήσεις απευθείας από την Νότια Κορέα, αν το πιστεύετε, και φυσικά εν δυνάμει 2 μεγάλες αγορές, την Αυστραλία, στην οποία ανοίξαμε ξανά μετά από πολλές δεκαετίες γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη,
Και άρα επανακινείται. Συγγνώμη που τότε δεν υπήρχε έτσι. Με τόσους Έλληνες εκεί ήταν απαράδεκτο να μην υπάρχει. Ήταν και τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, ναι. Ξέρετε, δεν βοήθησαν. Και φυσικά την Ινδία, καλά το λέτε, είναι η χώρα αυτή που ξεπερνάει στην ανάπτυξη σιγά σιγά την Κίνα και με 1,4 δισεκατομμύρια, δεν κάνω λάθος, πολίτες, είναι μια αγορά στόχος μαζί με τη Μέση Ανατολή, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Εμιράτα. Νομίζω ότι όσο πιο πολλούς στόχους έχουμε και αγορές, τόσο πιο κοντά θα βρεθούμε στο στόχο μας, τον τελικό, που είναι τουρισμός για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και τουρισμός όλο τον χρόνο, ποιοτικός τουρισμός που να αφήνει μόνιμα περισσότερο εισόδημα για τους Έλληνες, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον, βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, με σεβασμό στη φύση, σεβασμό στις πρωτογενείς πηγές τις οποίες έχουμε. Και φυσικά με έργα υποδομής, τα οποία είναι και το επόμενο στίχημα για τα χρόνια τα οποία έρχονται. Πολύ σημαντικό, γιατί γινόταν και αυτή η συζήτηση, δεν έχει πάψει, περί νερού. Και υπάρχουν 300 πόσες οργανώσεις που δίνουν νερό, το οποίο είναι νερό καμιά φορά άθλιο. Το ξέρω από την Κέρκυρα, λέω για την πατρίδα μου, για να αναλάβω για την ευθύνη. Νερό που δεν είναι καλό, νερό που είναι ακριβό, δρόμοι, αν πάμε στις υποδομές. Αυτό... Πιστεύετε ότι θα λυθεί γρήγορα το θέμα των υποδομών? Δεν έχουν όλα τα νησιά και μάλιστα βασικά νησιά δεν έχουν λυμμένο το θέμα των υποδομών τους. Τα σκουπίδια, δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν λύθηκε σε όλη την μεταπολίτευση. Mm-hmm. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, των απορριμμάτων, mm-hmm. των υδάτινων πόρων, όπως είπατε, του πάρκινγκ στα νησιά μας, η χρήση του πλαστικού, οι ανάσιμες πηγές ενέργειας. Λιμάνια, μαρίνες, λιμενοβραχίες, αγκυροβόλια, χιονοδρομικά κέντρα και έργα υποδομής για όλο αυτό είναι βασικά. Αφαλατώσεις στα νησιά, εργοστάσια αφαλάτωσης εννοώ. Νομίζω ότι έχουν μπει οι βάσεις και έχουν προτεραιοποιηθεί οι άμεσες ανάγκες, έτσι ώστε αυτοί οι γεωγραφικά μικροί προορισμοί, τα νησιά δηλαδή, αλλά και η Αθήνα, το πάρκινγκ της, αλλά και η Θεσσαλονίκη, αλλά και οι υπηρετικές περιοχές που έχουν ανάγκη τέτοιων έργων υποδομής να μπουν σε μια βάση, να δούμε ποια είναι τα έργα μελετητικά τα οποία είναι όριμα, νομιμοποιημένα και με τους πόρους τους, έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν. Είναι βέβαια μια αλήθεια το ότι πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν όλοι αυτοί οι προορισμοί τουριστικά, άρα ζούσαν μόνο με τους κατοίκους τους. Τώρα που φαίνεται τεράστια κέρδη και υπερπλεονάσματα ο τουρισμός στη χώρα, είναι λογικό να είναι ελκυστικό για όλους αυτό και να γίνονται προσπάθειες, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και εναλλακτικοί προορισμοί και προορισμοί οι οποίοι δεν ήταν τουριστικοί να μπουν στην καρδιά αυτή τη βαριά βιομηχανία που φέρνει και στήριξη στη μέση ελληνική οικογένεια και ενδεχομένως τις δυνατότητες για ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ξέρετε, σκεφτόμουν. Επειδή είπατε τη λέξη μαρίνες, ήταν το βασικό μας δεζαβαντά σε σχέση με την Τουρκία. Η Τουρκία είχε μαρίνες, πηγαίνανε εκεί απέναντι. Η Τουρκία, δυστυχώς, οι άνθρωποι περνάνε αυτό που περνάνε, πέρα από τις. Εννοώ με το σεισμό, πέρα από τις δικές τους ευθύνες, τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί. Εμείς θα, όταν ξανανοίξει η αγορά της Τουρκίας, θα είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντί τους? Μέχρι από 3 χρόνια, αν δεν απατώμε, δεν ήμασταν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι των μαρινών η Τουρκία. Mm-hmm. Η οποία δεν έχει κλείσει, ανοιχτή είναι, απλά αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, προφανώς. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μια ειδοποίηση διαφορά. Ότι εκεί ο Πρωθυπουργός, η Πρόεδρος είναι αποφασίζομαι και διατάζομαι. Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, χωροθετήσεις, σεβασμός ενδεχομένως στη ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν. Οπότε, καλώς εδώ, από τη μία υπάρχει ο σεβασμός στη φύση, στην ακτογραμμή μας, στα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα της κάθε περιοχής. Απ' την άλλη όμως. Απαιτείται πάταξη γραφειοκρατία. Έχω ήδη προτείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης και φυσικά έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό, το έχει εγκρίνει ο Πρωθυπουργός, μια fast track διαδικασία ενσωμάτωση των έργων αυτών υποδομής υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης, συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και υπερπίδηση των εμποδίων της γραφειοκρατία, έτσι ώστε να τα δούμε να υλοποιούνται σε αυτή τη φάση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι λαϊκή οικονομία εν τέλει. Δηλαδή το παρατηρώ. Δεν είναι ότι
Κάποιος θα έλεγε παλιά ότι εντάξει ο τουρισμός και βγάζουν αυτοί που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχεία, αυτοί που έχουν ό,τι έχει καθένα στο κεφάλι του. Τίποτα. Ζει από τον μαγαζάτορα, δεν το έχω παρατηρήσει, και από 2-3 γνωστούς μου στο κέντρο της Αθήνας, μαγαζιά τα οποία χωρίς τουρισμό θα είχαν πολύ λιγότερη δουλειά. Χωρίς αυτού του είδους τον τουρισμό. Δηλαδή ζουν ακόμη και το Airbnb που θα ήθελα να, μετά αμέσως να σας πω γι' αυτό. Ζουν οι άνθρωποι που συμπληρώνουν σοβαρά το εισόδημά τους. Πολύ σωστά, δεν είναι ότι γίνονται πλούσιοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Να πω ότι τα προϊόντα από την ελληνική γη απορροφούνται σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Βασιλικό και το επιμελητήριο το τουριστικό στο 88% από resort, ξενοδοχεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνες, εστιατόρια και τον εμπορικό το κόσμο. Το 88% των προϊόντων που παράγονται. Α, ναι. Να πω επίσης ότι ο εμπορικός κόσμος, πολύ σωστά είπατε, ζει και κινείται από αυτό. Δηλαδή, τα παγωτατζίδικα, τα μικρά μαγαζάκια, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, καφέ, τα μαγαζιά με τα αναμνηστικά. Ναι, ναι. Και πλέον κάνουμε καμπάνια Shopping in Greece με τον ΕΟΤ και την ΕΣΕ, γιατί πιστεύουμε ότι γιατί να ψωνίζει κάποιος στο Λονδίνο ή στη Ρώμη ή στο Παρίσι και να μην ψωνίζει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύοντας ουσιαστικά τους 230-240.000 εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το 2022, 8 στις 10 επενδύσεις ήταν τουριστικές. Άρα η κατασκευή, ο κλάδος της κατασκευής κινείται κυρίως από αυτόν τον τρόπο. Αυτό περιέχει 40 επαγγέλματα γύρω-γύρω. Και φυσικά από το packaging, τις μεταφορές, τις ομπρέλες σε μια παραλία, τους DJ, τους ξεναγούς, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στη μεταποίηση, όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν τα συμβόλαια, αν θέλετε, για αυτές τις κατασκευές, συμβολιογράφους, δικηγόρους, την ασφάλεια που απαιτείται μέσα από την υγειονομική κάλυψη. Βλέπετε πόσο μεγάλο κομμάτι και πλέγμα είναι αυτό που περιέχει την τουριστική ανάπτυξη στην οικονομία της χώρας. Τολμώ να πω έμεσα ή άμεσα τουλάχιστον 25% του ΑΕΠ της χώρας και το αποδείξαμε. Μία από το Υπουργείο Οικονομικών έκανε προϋπολογισμό πέρσι για 15 δις έσοδα από τον τουρισμό. Προέκυψε μετά από αυτό ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, πληθωρισμός, πάγος ανικρατήσεις και όμως φέραμε 17,6 δις, 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο που πήγανε πάλι στην κοινωνία, πάλι στην οικονομία. Προς υπογράφω λοιπόν αυτό το οποίο λέτε, προφανώς είναι η λαϊκή οικονομία της χώρας και στηρίζει κατά κύριο λόγο τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα, τους πολλούς δηλαδή, τους μικρούς και τους μεσαίους, άρα αυτό εμένα με καλύπτει απολύτως. Έχετε σκεφτεί ποιο θα μπορούσε να είναι το ταβάνι, όχι των χρημάτων, γιατί των χρημάτων μπορεί να έρχονται συνεχώς η ίδια ποσότητα, να έρθει η ίδια ποσότητα τουριστών ή επισκεπτών, εν πάση περιπτώσει, και να χαλάει πιο πολλά. Το ταβάνι έχετε σκεφτεί, δηλαδή είναι ανοιχτό προς τα πάνω, μέχρι κάποιο σημείο πρέπει να είναι κλειστό σύστημα μια χώρα, τι μπορεί να αντέξει. Εάν συνεχίσει να αναπτύσσεται όπως είναι ο στόχος μας και η στρατηγική μας και στις 13 περιφέρειες της χώρας και σε όλους νομούς και νησιά και περιοχές υπηρετικές, τότε θα κάνουμε πολλά πολλά χρόνια μέχρι να δούμε το πραγματικό ταβάνι της τουριστικής ανάπτυξης. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι έγκυται στο αν μείνουμε μόνο στους μπρανταρισμένους προορισμούς και αντιμετωπίσουμε την υπερφόρτωση αυτών στους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά προσέξτε, δίνω παραδείγματα πάντα συγκεκριμένα για να καταλάβει ο κόσμος. Η Ήπειρος ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης πριν από 15 χρόνια και τώρα είναι super success story. Τα Γιάννενα, το Πάπικο, η Αρίστη, το Μέτσοβο, τα Ζαχοροχώρια έχουν τουρισμό και χειμώνα και τριήμερα και καλοκαίρι και ζουν μια απίστευτη ανάπτυξη στην οποία συμμετέχει ο γαστρονομικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο ρηβατικός τουρισμός, ο χιονοδρομικός τουρισμός, τα κρασιά και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής, η παράδοση της, η κουλτούρα της, τα τοπικά χωροταξικά και πολεοδομικά είναι τέτοια που δεν επιτρέπεται να χαλάσει το χρώμα της περιοχής και μάλιστα πάρα πολύ αυτό. Αυτό επιβάλλεται. Αυτό είναι ένας από τους στόχους και για την επόμενη τετραετία, κύριε Πρόβατα. Αν αποφασίσει η επόμενη κυβέρνηση, αποφασίσει ο ελληνικός λαός, είναι η Νέα Δημοκρατία, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει ότι εγώ θα ξαναείμαι υπουργός τουρισμού, αισθάνομαι ότι τα πρώτα βήματα μαζί με τις υποδομές είναι η προστασία της παραδοσιακής ταβέρνας με τις ξύλινες καρέκλες, τις ψάθινες κλπ. Στο βουνό ή στη θάλασσα, στα 5 μέτρα από το κύμα, και του χρώματος του τοπικού της κάθε περιοχής, έτσι ώστε να μην βλέπουμε εκτρώματα, να μην βλέπουμε κακοτεχνίες, να μην βλέπουμε οι τεράστιες κατασκευές που είναι έξω από τα όρια του νόμου, να προστατεύσουμε αυτή τη μαγεία, αυτή την ομορφιά της ελληνικής ακτογραμμής, αλλά και των οροσυρών και την ομορφιά
την ξεχωριστή σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Και αυτή να είναι η κληρονομιά που θα δώσουμε στις επόμενες γενιές, αλλά και στο επόμενο τουριστικό ρεύμα. Ναι. Σας το είχα πει κάποια στιγμή, νομίζω ότι για την Ελλάδα ισχύει αυτό που έχει γράψει ο Αξελός. Η Ελλάδα είναι πέρα από το όμορφο. Αλλά μια που είπατε αθλητικός τουρισμός, θα κάνουμε, δεν ξέρω, μπορεί να λέγεται transition game αυτό που κάνω τώρα. Μάλιστα. Είπατε αθλητικός τουρισμός. Και έγινε τις τελευταίες μέρες, πριν από κάποιες μέρες, αυτή η υπέροχη δήλωση του Αντετοκούμπο για το τι είναι αποτυχία. Αμέσως μετά που έχασαν οι Bucks με το καλύτερο ρεκόρ, το λέω για τους. Στον πρώτο γύρο του playoffs του. Στον πρώτο γύρο από το τελευταίο που ήταν να παίξει κτλ. Και έκανε αυτή τα ταμεία είναι σχεδόν διάλεξη στην press conference μετά, συνέντευξη τύπου, για το τι είναι αποτυχία. Την αποτυχία όμως όχι μόνο στον αθλητισμό, παντού. Δεν ξέρω, το είδατε. Φυσικά. Στην πολιτική τι είναι αποτυχία. Υπάρχει. Τι είναι αποτυχία. Γιατί ο Γιάννης είπε δεν υπάρχει αποτυχία στα σπορ. Έτσι. Μιλώντας για τα σπορ ειδικά. Ακούστε, καταρχάς θεωρώ ότι πέραν το ότι είναι, αν όχι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους πασκευολίστες στον πλανήτη και το έχει αποδείξει αυτό στην πράξη. Ναι. Με πρωταθλήματα, με MVP, με. Οι NBAers, οπότε. Άρα είναι de facto επιτυχημένος ο άνθρωπος. Είναι και ένα πολύ ευφυές παιδί και ένας γλυκός άνθρωπος και χαίρομαι πάρα πολύ που. Τον έχετε συναντήσει. Ναι, βεβαίως. Θέλω να πω ότι έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση για τους κυνικούς, τους πεσιμιστές και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ζουν ή τρέφονται από το να καταστρέφουν πρότυπα, ας πούμε, και να καταστρέφουν εικόνες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τι είπε ο άνθρωπος, είπε το προφανές. Ότι εδώ είναι μια τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε. Το βλέπει κανείς μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Η προσπάθεια αυτή έφτασε, κορυφώθηκε, περάσαμε στα playoffs του NBA και μια άλλη ομάδα που έπαιξε καλύτερα από εμάς μας κέρδισε. Πού είμαστε λοιπόν στο transition, στην πορεία αυτή του να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και του χρόνου να αποδώσουμε ακόμα καλύτερα. Και τι παράδειγμα έδωσε, είπε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιξε 17 σεζόν και κέρδισε 6 πρωταθλήματα, δηλαδή τις άλλες 11 σεζόν ήταν αποτυχημένος και ήρθε ο κορυφαίος προπονητής αυτή τη στιγμή στο NBA, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Steve Kerr. Ναι, ναι. Λίγες μέρες μετά, να πει σε ευρώντους δημοσιογράφους στην press conference ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ηγείται του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε εδώ. Ναι, γιατί αυτό είναι το πνεύμα ενός αθλητή και ενός μαχητή. Αλλιώς, από τις 28 ομάδες του NBA, 28 νομίζω ότι είναι, αν κάνω λάθος, οι 27 κάθε χρονιά θα πρέπει να είναι αποτυχημένες επειδή μία παίρνει το πρωτάθλημα. Μα δεν είναι αυτό ο αθλητισμός και δεν είναι αυτό ο πρωταθλητισμός. Τι θα θεωρούσατε αποτυχία στον τρόπο που ασκείτε την πολιτική εσείς? Δεν είπε εκφεύγω γιατί μου το ρωτήσατε και πριν. Ναι. Ακούστε, δημόσιος λειτουργός, υπηρέτη των συμφερόντων των συμπολιτών μου και μας, είναι ο πολιτικός. Αν παρεξηγήθηκε τα τελευταία χρόνια, κακός. Θα θεωρούσα λοιπόν αποτυχία εάν ασκώντας τα καθήκοντά μου και αυτά τα οποία ορίζει το Σύνταγμα, μια θέση ευθύνης είτε του βουλευτή είτε του υπουργού, και είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι υπουργός προστασίας του πολίτη, υπουργός υγείας και υπουργός τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν κατάφερα για κάποιο τρόπο είτε να τους προστατεύσω, είτε να τους βοηθήσω, είτε να καλυτερεύσω τη ζωή τους. Άρα, επαναλαμβάνω, ωραία η πολιτική στα λόγια και είχε ενδιαφέρον για πολλά χρόνια αυτό στην Ελλάδα, αλλά απαξιώθηκε πλήρως από τους πολίτες και από την κοινωνία, γιατί ζήσαμε δύσκολα χρόνια και απαιτούν έργα. Δίπλα σε αυτά τα οποία λοιπόν λέω, ζητώ να κριθώ, και έτσι γίνεται, από αυτά τα οποία έκανα στις θέσεις ευθύνης των οργανισμών νεολαίας και άθλητος του Δήμου της Αθήνας, ως υπουργός προστασίας του πολίτη, φυσικά στην καρδιά της πανδημίας ως υπουργός υγείας και τώρα ως υπουργός τουρισμού. Τώρα μου θυμίζετε κάτι, μια που λέτε προστασίας του πολίτη, θυμάμαι ότι ήσασταν παρόν σε εκείνη τη βουλή, την πιο χυδαία βουλή που έχουν δει τα δικά μας μάτια, με την παρουσία της Χρυσής Αυγής όταν έκανε τις επιθέσεις στον Νίκο Δένδια, αλλά ήσασταν και υπουργός προστασίας όταν έγιναν οι πρώτες συλλήψεις για την τρομοκρατία, κάποιες συλλήψεις για την τρομοκρατία, ο Μαζιώτης και όλοι αυτοί. Πώς είναι τεστοστερόνι το να σας ειδοποιούν ότι είμαστε κοντά, ότι είναι, γιατί η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι ένα καρκίνωμα που όλοι νομίζουμε ότι, και όχι αδικαιολόγητα για κάποια διαστήματα, ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ήμουν ο βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που μπήκε μπροστά από τον Λαγό όταν πήγε να επιτεθεί στον Νίκο Δένδια. Και μετά είχα την τύχη, την τιμή στο 2014 στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να είμαι υπουργός προστασίας του πολίτη και πράγματι σε 7,5 μήνες να έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της εγχώριας τρομοκρατίας αλλά και την καταπολέμηση του εγκλήματος.
συλλαμβάνοντας το Μαζιώτη, το Χριστόδουλο Ξηρό και το Σταμπούλο και αποτρέποντας την ανατίναξη των φυλακών. Βεβαίως. Αποτρέποντας την ανατίναξη των φυλακών Κορυδαλλού και πολλά άλλα, και το προσφυγικό μεταναστευτικό, τον τρόπο τον οποίο τον ορίσαμε και προστατεύσαμε τους πολίτες μας. Είδε τι έγινε με το 2015 με 1,5 εκατομμύριο παράνομους μετανάστες πέρασαν τα σύνορά μας, αλλά και το θέμα της πυροπροστασίας και μάλιστα με πενιχρά μέσα. Και θυμίζω ότι ήταν μνημόνια και πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις για τη χώρα. Κυρίως όμως το ότι προστατεύσαμε τις γειτονιές της Αθήνας και ότι εφαρμόσαμε αυτές τις επιχειρήσεις κούπα που εμπεριείχαν όλες τις μονάδες της ελληνικής αστυνομίας και ήταν όλοι στο δρόμο. Και εμφυσίσαμε στις γειτονιές της Αθήνας και της Ελλάδας την αίσθηση και την πραγματικότητα ότι προστατεύονται οι πολίτες οι οποίοι πληρώνουν και τη φορολογία και ορίζει και το σύνταγμα ότι πρέπει να τους προστατεύουμε αυτούς και την περιουσία τους. Ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση τότε και μια πολύ πολύ δύσκολη συνθήκη. Παραμένει βέβαια, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η ασφάλεια, γιατί το ιδίως για το κέντρο της Αθήνας, το οποίο προφανώς δεν είναι δική σας ευθύνη, ενώ του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά πώς να πω, την επίδραση την δέχεται ο τουρισμός, δηλαδή να νιώθουν ασφάλεια. Λέτε τώρα ότι, εγώ μπορώ να πω ότι οι εμπολείς, οι τουρίστες νιώθουν ασφαλείς. Νιώθετε ότι νιώθουν επαρκώς ασφαλείς όσο πρέπει στο κέντρο μιας μεγάλου πόλης όπως είναι η Αθήνα? Εντάξει, εκεί υπάρχει πολλοί κόσμο σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει και μικρή εγκληματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Μικροκλοπές κλπ. Εντάξει, αυτό, ναι. Το προσπαθεί η ελληνική αστυνομία, κάνει το καλύτερο δυνατό και το αναγνωρίζω αυτό. Αλλά εμείς βρήκαμε τον τρόπο και από αυτή το μετερίζει για αυτή τη θέση στο Υπουργείο Τουρισμού να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Προσέξτε πώς. Αν παρατηρήσει κανείς. Εκεί που υπάρχουν επενδύσεις τουριστικές, ξενοδοχεία και επενδύσεις στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στον εμπορικό κόσμο, ναι, ναι, υπάρχει φως, υπάρχει κίνηση, υπάρχει ανάπτυξη, οικονομία και φεύγουν αναγκαστικά τα οικοπιά στοιχεία. Άρα λοιπόν εντυπωσιακό το ότι πλέον η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας έρχεται από την Ομόνια και κάτω, με πολλαπλές επενδύσεις ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανθρώπων της πραγματικής οικονομίας και ζωής, που έρχονται να ανεβάσουν και την αξία των σπιτιών και των περιουσιών των ανθρώπων που είχε καταβαραθρωθεί στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω, η ζωή, το φως και η ανάπτυξη δίνει και έτσι... Το σκοτάδι ευνοεί, δεν είναι? Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Να ρωτήσω κάτι τώρα, φτάνοντας στο τέλος. Παρότι έρχονται εκλογές, παρότι ας πούμε δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, έχετε στο μυαλό σας αριθμούς για του χρόνου, το καλοκαίρι του 24, δηλαδή, γιατί αυτό που έχετε κάνει απαιτεί ένα μεγάλο προγραμματισμό. Δηλαδή δεν ξέρετε μέχρι το καλοκαίρι του 23, προφανώς αν δεν είχαμε εκλογές θα ξέρετε και το καλοκαίρι του 24, ίσως και του 25, δεν έχω ιδέα. Ξέρετε τι πρόκειται να γίνει στην περίπτωση που είστε κυβέρνηση, υπουργός, εσείς, και πόσο θα επηρεαστεί αν δεν είστε? Μοιάζει λίγο στημένη, κλισέ ερώτηση. Όχι, αλλά ενδιαφέρει χιλιάδες κόσμο, οπότε για αυτό με αφορά και εμένα. Εννοείται ότι έχει να κάνει με τα τουριστικά έσοδα? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω δεν θα επηρεαστεί ο τουρισμός από τις εκλογές. Είναι η βαριά βιομηχανία, είναι σε πολύ ωραία τροχιά. Έχει γίνει στρατηγική συμφωνίες με όλους τους μεγάλους παίκτες στον πλανήτη. Ναι. Θα πάει πολύ καλά, δεν θα επηρεαστεί από μία και δύο εκλογικές αναμετρήσεις και έχει βρει το δρόμο του. Φυσικά με προσπάθεια και όχι χωρίς κόπο. Ναι, με πολύ κόπο. Οργάνωση, πιστεύω ότι σύμφωνα με τις προκρατήσεις και τα στοιχεία και τα δεδομένα που βλέπουμε μέχρι τους 3-4 πρώτους μήνες του έτους, θα πάμε για έσοδα πάνω από 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συν ένα από πέρυσι, δηλαδή. Τουλάχιστον συν ένα από πέρσι. Και για μια σαφή περαιτέρω επιμήκυνση της περίοδου που θα οδηγήσει στο να βλέπουμε έντονες τουριστικές ροές και ταξιδιώτες στην Αθήνα και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2023, και αυτό να σταθεροποιείται και να γίνεται μόνιμο. Εμάς ο στόχος μας ήταν αυτός. Ναι. Τουρισμός στην Ελλάδα υπάρχει τον Αύγουστο πάντα και τον Ιούλιο. Δεν υπήρχε πουθενά στο χάρτη το φθινόπωρο και την άνοιξη όπως εμείς το ορίσαμε, γιατί εμείς δεν θέλουμε την εποχικότητα. Εμείς θέλουμε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Για την επόμενη τετραετία θα ήθελα να δω να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας πιο πολύ από τη θέση ανεργίας
Να επιδοτεί θέσεις ανεργίας στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους αμαίας, στους ανάπηρους, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη πραγματική, αλλά γίνει μια μεταστροφή που θα δώσει και ελπίδα στους νέους ανθρώπους να επιδοτήσουμε τις θέσεις εργασίας έτσι ώστε να μην είναι εποχικό επάγγελμα αυτό, ακόμα και 7 και 8 μηνών, να είναι 12 μηνών, να είναι ακόμα πιο ποιοτικές, ακόμα πιο καλά πληρωμένες. Χαιρετίζω τη συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο για κλαδικές συμβάσεις υποχρεωτικές με αυξήσεις 10,5% για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι ένα σήμα σημαντικό το ότι σεβόμαστε τους πρεσβευτές μας του τουρισμού που είναι οι εργαζόμενοι. Ήταν έτοιμα αυτό. Πολύ... θέλει επέκταση, λέτε, αυτή η σύμβαση, είναι εντάξει. Κλαδικές. Είναι εξαιρετική για τα 2 χρόνια και επετεύθη. Μπράβο στην POX, μπράβο στους εργαζομένους. Νομίζω ότι εδώ που έχουν φτιάξει τα πράγματα, βλέπω ότι οι επαγγελματίες τουρισμού δίνουν ακόμα περισσότερα χρήματα και ακόμα πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας πλέον, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και το θέμα αυτό που υπάρχει πανευρωπαϊκά, της έλλειψης χεριών και δυναμικού εργασιακού στον τουρισμό. Άρα πρέπει να πάρουν όλοι κομμάτι από το υπερπλεώνασμα του κέρδους, το μέρισμα της επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σε αυτή την τετραετία και αυτή την τελευταία με ερώτηση, όταν θα απευθυνθείτε, απευθύνεστε ήδη στους ψηφοφόρους της Αλφα Αθήνας, απευθύνεστε σίγουρα και με ένα κομμάτι και ως Υπουργός Υγείας, πανδημία γάρ, δηλαδή να ζήσει πανδημία ο κόσμος το 1918, δηλαδή 100 χρόνια, έναν αιώνα, και βέβαια ως Υπουργός Τουρισμού. Έτσι, για να κάνουμε... Έβαλε ένα καλάθι χτες ο Στέφεν Κάρη στο 1,4. Να κάνουμε αυτή την πάσα. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι που είστε πιο υπερήφανος? Έτσι, λέτε, αυτό είναι ένα κλικ λίγο πιο πολύ για μένα. Κούστο, Στέφεν Κάρη έβαλε 50 πόντους στον αγώνα. Έσπασε ρεκόρ για 7 κομμάτι. Πολύ σωστό. Σας λέω, πολύ, πολύ ενημερωμένο. Έτσι, πολύ ενημερωμένο. Τώρα, σε ό,τι με αφορά και την Αλφα Αθήνας, ακούστε, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να κρινόμαστε και του αποτελέσματος. Νομίζω ότι θα ήθελα να με θυμούνται για αυτή την τετραετία και άρα για το αν έκανα καλή δουλειά ή όχι, για το πώς προστατεύσαμε τον κόσμο και την κοινωνία στα πρώτα κύματα της πανδημίας, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, με πολύ πολύ σκληρή μάχη, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, και μπραντάραμε τη χώρα σε ασφαλή προορισμό, και πώς σε αυτό το κομμάτι που ορίσατε σωστά ως λαϊκή οικονομία, προσπαθήσαμε και πετύχαμε να έχουν μέρισμα της επιτυχίας του τουρισμού όλοι σχεδόν στην Ελλάδα, πάμπολοι επαγγελματικοί κλάδοι, η μέση ελληνική οικογένεια, ή καταλήγω με τη βραχυχρόνια μίσθωση την οποία αναφέρατε. Ναι, αυτή πρέπει να αναφέρω. Σας λέω ότι. Πρόβλημα, έτσι, και τους Έλληνες πολίτες. Κάποια στιγμή θέλει μια ρύθμιση, έναν έλεγχο. Θα σας πω. Θεωρώ ότι η δυνατότητα ενός Έλληνα και της οικογένειάς του να νοικιάσει την καρσονιέρα του, το σπίτι του, εξοχικό του, και αυτό να συνεισφέρει στο εισόδημά του, είναι απολύτως θεμητό, σωστό και στήριξε την ελληνική κοινωνία μες στην κρίση. Προφανώς. Και τώρα αυτούς τους ανθρώπους δεν πρόκειται να τους πειράξουμε. Θα αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν, αυξάνοντας την ποιότητα και την υγειονομική ασφάλεια. Αλλά θέλουμε οι χώροι στους οποίους μισθώνουν να είναι ποιοτικοί και υγειονομικά άρτιοι και να υπάρχουν και κανόνες ασφαλείας, έξοδος κινδύνου κλπ. Ναι. Αντιθέτως, υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι υποδίθηκαν αυτούς, προκειμένου να το κάνουν επαγγελματικά, για να έχουν 60 και 70 και 80 και 90 και 120 διαμερίσματα ή loft ή βίλες και να τις νοικιάζουν. Καλώς ως επαγγελματίες το κάνουν, αλλά θα φορολογούνται περισσότερο, θα πληρώνουν περισσότερες εισφορές και δεν θα υποδίονται τους ξενοδόχους προκειμένου να έχουν λιγότερη φορολογία μέσα από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εκεί λοιπόν επεξεργάζεται η Προεδρία της Κυβέρνησης μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εισήγησή μας, αλλαγή των φορολογικών και των ασφαλιστικών όρων, έτσι ώστε να γυρίζουν πίσω τα υπερκέρδη τα οποία και αυτοί έχουν από την οικονομία και την ανάπτυξη την τουριστική. Ναι, μάθαμε από ένα δημοσίευμα που ήταν και νομίζω της Καθημερινής, 100 τόσα εκατομμύρια, αλλά αυτά στην Ελλάδα πάντα βρίσκει κάποιος τρόπο να ξεφεύγει. 100 τόσα εκατομμύρια φοροδιαφυγή σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, νομίζω να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και Ελεκτική Μηχανισμή του Υπουργείου Ανάπτυξη τη δουλειά του, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Οπότε δεν πάνε να κυνηγήσουμε τον κόσμο όμως. Εμείς πιστεύουμε στην αριστοτελική μεσότητα. Δηλαδή είναι θεμητό να υπάρχει έλεγχο και ανάπτυξη και επενδύσεις, ειδικώς των μικρών και των μεσαίων, το επικροτούμε. Και έλεγχος απ' την άλλη για να υπάρχει νομιμότητα. Δηλαδή, και αυτό θα πρέπει να φαίνεται πρώτα απ' όλα στο πώς αντιμετωπίζει το κράτος τους ισχυρούς και τους έχοντες και τους δυνατούς. Άρα, ναι, θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί
Γιατί για να δίνει το παράδειγμα σε όλους τους άλλους. Γιατί μεγάλες χώρες. Κοινώς, μην πάτε να κυνηγάτε τα. Σωστό, γιατί μεγάλες χώρες. Κάποια νέα παιδιά ή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο, έναντι αυτών που είναι ισχυροί, ας πούμε, και ενδεχομένως διαφεύγουν. Δεν πάει έτσι. Από τους ισχυρούς ξεκινά για να πάει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί έχουμε, εμάς μας λείπει αυτό κλείνοντας, που έχουν όλες οι μεγάλες χώρες και ενώ οι σημαντικές, δηλαδή και οι Ολλανδοί που είναι 10 εκατομμύρια. Ότι οι πολίτες έχουν πολύ στην αίσθηση της ισονομίας. Ενώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει λίγο να εμπεδωθεί. Είμαστε λίγο πίσω ακόμη, ως πολύ πίσω σε αυτό. Το δέχομαι, αλλά και οι Ολλανδοί και όλοι οι Βορειοευρωπαίοι και όλοι αυτοί που ζουν εκεί που έχει μόνο συννεφιά και στάζει συνέχεια και καταχνιά και ομίχλη κλπ. Κάνουν αποτεμάευσεις όλη τη χρονιά για να έρθουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Να έχουμε την υγεία μας. Όλα, ναι. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ήμασταν εδώ με τον Υπουργό Τουρισμού και υποψήφιο στην Αλφα Αθήνα, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε την σειρά των podcast Athens Voice, συναντήσει με τον Μάικ Προβατά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.